Καλημέρα, είμαστε στο αεροδρόμιο Αθήνας και φεύγουμε ταξίδι. Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Φεύγουμε ταξίδι και πάμε σε χώρα που μας έχετε προτείνει να πάμε πολλές φορές. Πάμε Πολωνία και αυτό το ταξίδι πάμε με ταξιδιωτικό γραφείο που τα έχει κανονίσει όλα για μας. Φτάσαμε Πολωνία, φτάσαμε στην Κρακοβία. Φτάσαμε στην Κρακοβία και στη Μαλοπόλσκα. Έτσι λέγεται η περιοχή που βρίσκεται η Κρακοβία στη νότια Πολωνία. Η εκδρομή αυτή στην οποία συμμετέχουμε φτάνει στην Κρακοβία και η επιστροφή στην Ελλάδα θα είναι από τη Βαρσοβία. Άρα θα δούμε και τις δύο γνωστές και όμορφες πόλεις της Πολωνίας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει μια ακόμα τρίτη πανέμορφη πόλη που θα δούμε στο ενδιάμεσο, αλλά αυτό θα σου το αποκαλύψω αργότερα. Ωραία, συναντήσαμε την ξέναγό μας και πάμε στο Πούλμαν για να πάμε στο ξενοδοχείο. Βασικά θα πάμε στο ξενοδοχείο, θα πάμε πρώτα στο κέντρο της πόλης μια βόλτα. Τοπική ώρα 11, τέλεια ώρα. Έχουμε όλη τη μέρα για να ξερευνήσουμε την Κρακοβία. Σε αυτό το ταξίδι θα ακολουθήσουμε οργανωμένη εκδρομή με γκρουπάκι από την Ελλάδα. Πάμε στο Πούλμαν. Η Κρακοβία είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της Πολωνίας, από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και τουριστικά κέντρα της Ευρώπης. Αν πας Πολωνία, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς και την κούκλα Κρακοβία. Ξεκινήσαμε με τη μία ξενάγηση. Πρώτα θα δούμε τα πιο σημαντικά σημεία στο κέντρο της Κρακοβίας και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας. Και αυτό είναι και το καλό που είμαστε με group με Pullman, γιατί τα πράγματα μας έχουν μείνει εκεί και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο. Αυτό είναι το κέντρο της Κρακοβίας και το ποτάμι που περνάει μέσα από την πόλη είναι ο Βιστούλας, το πιο μακρύ ποτάμι της Πολωνίας.